να πάει αυτός ο τόπος πιο μπροστά. Και είναι αυτονόητο, διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτό εδώ το νησί, γεννήθηκαν μεγάλοι αγώνες. Μεγάλοι αγώνες για την ελευθερία, μεγάλοι αγώνες για τη δημοκρατία, μεγάλοι αγώνες αντίστασης απέναντι σε κάθε τυραννία. Είναι αυτός ο τόπος που σε γεμίζει με ενέργεια, με ορμή, με αποφασιστικότητα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πριν από μια δύσκολη μάχη διάλεξα την Κρήτη για τρεις μέρες ανάπαυλας, αλλά δεν είναι απλή ανάπαυλα για όσους δεν καταλαβαίνουν. Εδώ γεμίζουν οι μπαταρίες με ενέργεια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ζεστή υποδοχή σήμερα σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο όπου σταματήσαμε. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία και την χαρά να ξεναγηθώ στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, διότι στο Χουδέτσι εδώ στην Κρήτη έχετε φτιάξει ένα μικρό θαύμα με διεθνή απήχηση. Με την βοήθεια βέβαια και την πρωταγωνιστική παρουσία και συνεισφορά ενός σπουδαίου κριτικού από την Ιρλανδία. Διότι ο Ρος είναι ένας κριτικός με γνήσια κριτική προφορά που κατάγεται απλά από την Ιρλανδία και που τιμά με την παρουσία του το ψηφοδέλτιο της Προοδευτικής Συμμαχίας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα ψηφοδέλτιο που θέλει να δώσει τη μάχη σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές και για να πάει ο τόπος ένα βήμα πιο μπροστά, αλλά και για να δώσουμε από καλύτερες θέσεις στη συνολική μάχη στην Ευρώπη σε μια δύσκολη στιγμή. Όμως πριν πάω στα πολιτικά, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για αυτό το μικρό θαύμα που έχει συντελεστεί εδώ. Όχι μόνο γιατί το μικρό Χουδέτσι έχει γίνει τόπος αναφοράς, αλλά γιατί από εδώ εκπέμπεται πολιτισμός. Και σε αυτόν εδώ τον τόπο έρχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, κυρίως όμως άνθρωποι που θέλουν να μάθουν τη μουσική, να μάθουν τη μουσική της Κρήτης, και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Ρος περιδιαβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Προχθές που παρουσιάζαμε το ψηφοδέλτιό μας δεν ήτανε, διότι βρισκόταν στη Σικελία, όπου μάθαινε σε μαθητές από την Ιταλία και από άλλες χώρες την κριτική παραδοσιακή μουσική. Και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι αξιόλογο, αξιομνημόνευτο και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική προσφορά. Ένας, μιας και βρέθηκε στην Ιταλία, Ρος, να πω ότι ένας σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης έλεγε ότι οι μεγάλοι μουσικοί συνομιλούν με το Θεό. Εγώ θα πω ότι η μεγάλη μουσική αλλά και η μεγάλη μουσουργή και τραγουδοποιοί και οργανοπαίκτες και λυράριδες της Κρήτης, αλλά και αυτοί που αναπαράγουν τη λαϊκή σοφία μέσα από τις μαντινάδες, όλοι αυτοί που έχουν, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας και παράδοσης της λαϊκής της Κρήτης, δεν συνομιλούν μόνο με το Θεό, αλλά συνομιλούν και με την ιστορία, γιατί στα τραγούδια και στις μαντινάδες της Κρήτης είναι γραμμένη η ιστορία αυτού του τόπου. Άρα συνομιλούν και με τους μεγάλους αγώνες, συνομιλούν και τους αγώνες για την αντίσταση, τη λευτεριά, την παλικαριά, με την καλή έννοια. Στο τέλος συνομιλούν με τις ψυχές των ανθρώπων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, οι ψυχές των ανθρώπων. Και θέλω σήμερα κι εγώ απέναντί σας να προσπαθήσω να μιλήσω από ψυχής και να απευθυνθώ στις ψυχές σας. Διότι όσο θα ζυγώνουν οι ώρες προς την εκλογική αναμέτρηση, να ξέρετε ότι θα είναι πολλά εκείνα τα θεριά που θα θελήσουν αυτές τις ψυχές να τις αλλοιώσουν. Διότι εμείς αν έχουμε ένα όπλο, αυτό είναι τα επιχειρήματά μας, η δουλειά μας, η προσπάθειά μας και το ότι προσπαθούμε και μπορούμε να μιλούμε στις ψυχές των ανθρώπων. Με τις ιδέες μας, με τις απόψεις μας, με το έργο μας. Και σε αυτές τις μάχες που δώσαμε ήταν μια κατάθεση ψυχής. Διότι 4 χρόνια τώρα δεν σταθήκαμε παρά να δίνουμε μάχες διαρκώς. Μάχες σε δύσκολες συνθήκες. Μάχες που πολλές φορές είχαμε απέναντι θεριά ολάκερα. Αλλά νομίζω το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε τούτο τον τόπο όρθιο περνώντας από τις Ιμπλιγάδες. Το γεγονός ότι καταφέραμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα
συνώνυμο όχι της χρεοκοπίας, αλλά συνώνυμο της ανάκαμψης, συνώνυμο της δημοκρατίας απέναντι σε μια Ευρώπη που μας δείχνει το ξενοφοβικό και το ρατσιστικό της πρόσωπο. Συνώνυμο εν τέλει της ανθρωπιάς, διαχειριζόμενη την πιο δύσκολη κρίση, την πιο δύσκολη ανθρωπιστική κρίση, την προσφυγική κρίση. Αλλά και τώρα, συνώνυμο της προοδευτικής πρότασης για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Και θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε προοδευτική συμμαχία. Γιατί θαρώ πως αυτό που εμείς ονομάζουμε προοδευτική συμμαχία σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από το 1974 και μετά στην Κρήτη δίνει πρωτιές και μεγάλες νίκες σε όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στις κάλπες όλων των νομών της Κρήτης. Διότι σε τούτο εδώ τον τόπο η προοδευτική συμμαχία γίνεται πράξη κάθε φορά όπως ο ίδιος ο λαός με τη δική του σοφία λογάει. Και τώρα βεβαίως σε αυτοδιοικητικό επίπεδο δεν χρειάζεται να πω πολλά, διότι η προοδευτική συμμαχία γίνεται πράξη και πάει για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μην τις υποτιμούμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι μια κατάκτηση του λαού μας. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση. Όπως θέλω να πιστεύω και μια μεγάλη δημοκρατική τομή είναι ο νέος νόμος για την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα δώσει το έναυσμα για συνεργασίες πάνω από το τραπέζι και για διεργασίες που θα έχουν ως επίκεντρο το καλό του τόπου και θα υπάρξουν πολλές συσπυρώσεις, συνενώσεις και διεργασίες που θα προκρίνουν την συσπήρωση και τη συλλογικότητα έναντι της ιδιωτελούς παρέμβασης πολλές φορές, τις οποίες το έχουμε δει πολλές φορές στην αυτοδιοίκηση, συμβαίνει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εκλογές, αυτό το έχετε λυμένο. Να πω ένα καλό λόγο για τον δήμαρχό σας εδώ, τον Μανώλη τον Κοκοσάλη. Α, είναι και συνάδελφος πολιτικός μηχανικός, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άνθρωπος που δίνει πραγματικά τον εαυτό του για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το χωριό σας εδώ και για τις Αρχάνες φυσικά. Ένα χωριό, επαναλαμβάνω, που δεν είναι απλά ένα χωριό, αλλά ένας πολύ σημαντικός τόπος. Έχουμε όμως τη μάχη των Ευρωπαϊκών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα είπαν και οι τέσσερις προλαλήσαντες υποψήφιοι ευρωβουλευτές που κατάγονται από την Κρήτη. Είναι κρίσιμο το σταυροδρόμι διότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει δυστυχώς το αυγό του φιδιού που μας θυμίζει τις τραγικές εκείνες μέρες, τις δύσκολες μέρες, τις μέρες εκείνες όπου πάλι οι λαοί γυρίσαν στον εαυτό τους και δημιουργήσανε την τραγωδία της φασιστικής θηριωδίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναφέρομαι στην ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι. Αναφέρομαι στην ακροδεξιά που εμφανίζεται πλέον ως συστημική επιλογή όπου εκλέγεται και εφαρμόζει ένα κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρότυπο. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος της λαϊκής συντηρητικής δεξιάς της ευρωπαϊκής στο όνομα του να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, να υιοθετεί τη δική της ατζέντα. Άρα με αυτόν τον τρόπο να την νομιμοποιεί, αντί να την εμποδίζει και να την περιχαρακώνει, να της δίνει μεγαλύτερα ποσοστά και στο τέλος της ημέρας να βρισκόμαστε μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο που αφορά τις ίδιες τις δημοκρατικές κατακτήσεις της Ευρώπης, που αφορά, αν θέλετε, τα θεμελιακά ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου στηρίχτηκε η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, δηλαδή τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, να απειλούνται όλα αυτά από δυνάμεις οι οποίες θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς της ιστορίας. Εμείς όμως λέμε ότι οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία λέξη. Και αν κάποιοι είχαν προεξοφλήσει ότι σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές θα βλέπουμε στο χάρτη μόνο μαύρο και βαθύ μπλε, κάνουν λάθος. Διότι λίγες μέρες πριν,
στην Ισπανία στο χάρτη βγήκε το κόκκινο και όχι το βαθύ μπλε, ούτε το βαθύ μαύρο. Και ο Ευρωπαϊκός Νότος πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ο μπροστάρης των αγώνων για να πάει η Ευρώπη μπροστά, για να μην γυρίσει ο τροχός της ιστορίας πίσω. Το έχει η μοίρα του του Νότου φαίνεται. Όπως η Κρήτη είναι ο μπροστάρης στην Ελλάδα, ο Νότος της Ελλάδας είναι ο μπροστάρης των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων, έτσι και συνολικά στην Ευρώπη ο Νότος είναι ο μπροστάρης των μεγάλων αγώνων και των μεγάλων κατακτήσεων. Στη χώρα μας βεβαίως η αναμέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών έχει και έναν έντονο εθνικό χαρακτήρα. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά από 4 σχεδόν χρόνια. Μετά από την επανειλημμένη νίκη του λαού στις κάλπες που στήθηκαν και το 14 στις ευρωπαϊκές εκλογές και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη του 15 και τον Ιούλη του 15. 4 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, ο ελληνικός λαός, οι δημοκρατικές δυνάμεις αυτού του τόπου έδωσαν μια απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα. Αν θέλουμε να συνεχίζει να διαφεντεύει τις τύχες μας ένα παλιό πολιτικό κατεστημένο, βαθιά συντηρητικό, που λαιλάτισε τις δυνατότητες αυτής της χώρας και τη χρεοκόπησε στο τέλος, ή να οδηγηθούμε μπροστά. Ο δρόμος προς τα μπρος ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Δεν ήταν εύκολος δρόμος. Είχε συμβιβασμούς, είχε δυσκολίες. Καταφέραμε όμως σήμερα μετά από πολύ κόπο να βγάλουμε τη χώρα σε ξέφωτο. Ξέφωτο ελπίδας και αισιοδοξίας, καθώς τελείωσε το μνημόνιο που μας βασάνιζε και μας εγκλώβιζε για 8 ολόκληρα χρόνια, από το Μάη του 2010 μέχρι και τον Αύγουστο του 2018. Τελείωσε δηλαδή αυτή η σκληρή επιτροπία. Δεν τελειώσαν τα βάσανά μας, αλλά έχουμε πια τη δυνατότητα εμείς να λειτουργούμε με αφέντη μας το λαό. Δηλαδή ο λαός να αποφασίζει, να εκλέγει κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις αυτές να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μέσα σε αυτά τα πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι δημοσιονομικές δυσκολίες που έχουμε, καθώς μην το ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι υπερχρεωμένη, αλλά ο λαός να είναι ο αφέντης και οι κυβερνήσεις να έχουν αφέντη το λαό και όχι την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αν η πρώτη μεγάλη ιστορική εξέλιξη ήταν ο Αύγουστος του 18, όπου βγήκαμε και τυπικά από τα μνημόνια, η δεύτερη μεγάλη και ιστορική εξέλιξη είναι ότι τούτες τις μέρες, σήμερα πάρθηκε και τυπικά η απόφαση, διώχνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάνω από το κεφάλι μας. Ξεπληρώνουμε τα ακριβά χρέη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μπορούμε πια να ανασένουμε. Και αυτό το μπορούμε και το καταφέρνουμε χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν υπάρχει αμφιβολία. Χάρη στο γεγονός ότι πια η οικονομία ανέκαμψε. Χάρη στο γεγονός ότι τα ομόλογα τα δεκαετή στις αγορές, μάθαμε να τα μετράμε όλοι και αυτά, είναι στη χαμηλότερη τιμή από τότε που μετράμε ομόλογα, από το 1997. Βάλανε όλοι πλάτη όμως γι' αυτό, φίλες και φίλοι. Σίγουρα έβαλαν πλάτη οι εργαζόμενοι, αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη, έβαλε πλάτη ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι, που την πενταετία 2010-2015 είδαν τις συντάξεις τους και τους μισθούς να πετσοκόβονται κατά 40%. Βάλανε όλοι πλάτη όμως γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν βάλανε όλοι πλάτη γι' αυτό. Και η αλήθεια είναι, και δεν τα ξεχνάμε αυτά, ότι όταν πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκινάγαμε τη μεγάλη μάχη προκειμένου να μην υπάρξει νέα περικοπή στις συντάξεις, κάποιοι υποκριτές εδώ μας κατηγορούσαν ότι εμείς τις φέρνουμε τις περικοπές και τριγυρνάγανε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, πιάνοντας τους κολλητούς τους, τον κύριο Βέμπερ και τον κύριο Σόιμπλε, και παρακαλώντας τους να τιμωρήσουν την ελληνική κυβέρνηση που τολμά να σηκώσει ανάστημα και θέλει να μην εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές. Και σήμερα φαίνεται ότι δεν βάλανε μυαλό. Δεν έχουν βάλει μυαλό από το γεγονός ότι έχουμε αποδείξει πια ότι μπορούμε,
έχουμε τη δύναμη να στηριζόμαστε στα πόδια μας και να κερδίζουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες μάχες. Βεβαίως, όλη τους η στρατηγική είναι βασισμένη στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Εμείς προτιμάμε με επιχειρήματα και με ουσία και όχι με επικοινωνία. Έτσι λοιπόν από το Σεπτέμβρη του 18, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπαμε στον ελληνικό λαό ότι ναι, τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε μια νέα οικονομική πολιτική. Βάλαμε τέρμα στις περικοπές και στη λιτότητα. Βάλαμε τέρμα, ακυρώσαμε τις προβλεπόμενες περικοπές στις συντάξεις και δώσαμε μια πολιτική επεκτατική 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που την εφαρμόσαμε κατά γράμμα μία προς μία, ένα προς ένα. Μία προς μία οι δεσμεύσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγιναν πράξη το προηγούμενο εξάμηνο. Και σήμερα αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Και υπάρχουν περιθώρια και για νέα ευχάριστα νέα. Υπάρχουν περιθώρια για ακόμα καλύτερες μέρες στο επόμενο διάστημα. Η ανεργία έπεσε από το 28,5% στο 18% αυτά τα 4,5 χρόνια. 400.000 θέσεις εργασίας δημιουργηθήκαν. Η αλήθεια όμως είναι ότι την πρώτη τετραετία είχαν χαθεί 1 εκατομμύριο. Δημιουργήθηκαν 400.000, όμως το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην ίδια σταθερή πορεία ή πρέπει να γυρίσουμε πίσω? Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα, το δίλημα της κάλπης. Ο εθνικός μας στόχος πρέπει να είναι την επόμενη τετραετία και μέχρι το 2023 η ανεργία να πέσει κατά ακόμα 400.000 θέσεις. Ακόμα 400.000 θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν για να καλύψουμε το ισοζύγιο που χάσαμε μέσα σε 2-3 μόλις χρόνια από το 2010 και μετά. Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, αλλά να έχουμε εργασία και με αξιοπρεπείς μισθούς. Διότι το πρώτο πράγμα που κάναμε μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 ήταν να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και το δεύτερο σημαντικότερο ήταν να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό που μέσα σε μια νύχτα έπεσε 22% το 11, αυξήθηκε κατά 11% πριν από μόλις λίγους μήνες. Και καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, αυτή την ρατσιστική διάκριση για τους νέους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, αλλά συλλογικό αγώνα για την πατρίδα και για το λαό, ή θα γυρίσουμε πίσω στις σκοτεινές εκείνες μέρες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της σκληρής λιτότητας και μιας λιτότητας για τους πολλούς που ήταν ανέφελοι για τους λίγους και τις ελίτ που έβγαζαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό μέσα από τις offshore εταιρείες που κανείς δεν μπορεί να τους βρει και να τους φορολογήσει. Θα μας κυβερνήσει λοιπόν ξανά η δυναστεία των offshore ή θα συνεχίσουμε μπροστά με τη στήριξη των πολλών και του ελληνικού λαού? Αυτό είναι το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα και δίλημα στις ερχόμενες εκλογές. Βλέπω όμως ότι η αντιπολίτευση, παρά το ότι ζητάει να γίνουν αυτές οι εκλογές δημοψήφισμα, στερείται επιχειρημάτων και αφηγήματος. Και καθώς στερείται επιχειρημάτων και αφηγήματος, κάνουν ό,τι μπορούν με την μεγάλη υπεροπλία βεβαίως μέσων ενημέρωσης που τους στηρίζει να εκτρέψουν τη συζήτηση σε δευτερεύοντα ζητήματα. Να μην συζητήσουμε για το ασφαλιστικό που εμείς κάναμε βιώσιμο και το ασφαλιστικό Πινοσέτ που θέλουν να εφαρμόσουν, που θα οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους έξω από το ασφαλιστικό σύστημα. Για το 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους που εμείς δώσαμε δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ενώ αυτοί είχαν βάλει 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Να μην συζητήσουμε γι' αυτά. Και βεβαίως, ξέρετε, το πρώτο βράδυ σε εκείνη την παρουσίαση που ο Ρος δεν ήρθε των υποψηφίων ευρωβουλευτών, το πρώτο βράδυ που βγήκα και ζήτησα από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης
να έρθει σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση οι δυο μας να αναμετρηθούμε με επιχειρήματα, άρχισε να πηδάει δεξιά και αριστερά, όπως λέτε εσείς εδώ στην Κρήτη, σαν το φουριάρικο κατσίκι, να αποφύγει αυτήν την αναμέτρηση. Και καθώς άρχισε να πηδά δεξιά και αριστερά για να αποφύγει, προσπάθησε να πιαστεί από όπου έβρισκε μπροστά του. Το πρώτο πράγμα που βρήκε να πιαστεί ήταν τα παντελόνια του Πολάκη. Και κρύφτηκε από πίσω. Μπας και αναδείξει ως κεντρικό ζήτημα όχι την τηλεοπτική αναμέτρηση για την οικονομία, αλλά να μας κάνει, λέει, πρόταση μομφής, διότι μας στέρεψε το ήθος. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ζητήματα ήθους. Ιδίως από αυτούς οι οποίοι είχαν στενούς συνεργάτες, ανθρώπους που διέπραξαν εγκλήματα και τους κάλυψαν. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Θα πω μονάχα κάτι. Ουδείς σε αυτόν τον τόπο, ουδείς σε αυτή τη χώρα, κατάφερε να δοξαστεί κρυπτόμενος. Ουδείς μπορεί να κρυφτεί. Και δεν θα το κάνει αυτό ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και αν έχει πίσω του ισχυρά μηδιακά συγκροτήματα πίσω από τα οποία κρύβεται. Θα αναμετρηθεί και θα αναγκαστεί να αναμετρηθεί με την αλήθεια και με τις προτάσεις. Με τις προτάσεις και με τον πολιτικό λόγο. Και αν δεν θελήσει να κάνει αυτός debate, θα είμαι εγώ εδώ να κάνω debate με τον λαό. Να μιλώ με τους ανθρώπους, να πηγαίνω στα χωριά, να βλέπω τους δημοκρατικούς πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες, να παίρνω δύναμη και όλοι μαζί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τον τόπο αυτόν καλύτερο. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολίτες του Ηρακλείου, του νομού του Ηρακλείου, που είστε σήμερα σε αυτό το όμορφο χωριό, να σας πω ότι η επόμενη μάχη είναι μια κρίσιμη μάχη, όπως κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η Κρήτη είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο και τον παλμό, ώστε η τελική μάχη που θα έρθει τον Οκτώβρη να είναι μια ακόμα μεγάλη νίκη για τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Μια μεγάλη νίκη για αυτούς που θέλουν να προχωρήσει ο τόπος και η ιστορία μπροστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη ζεστή σας αγκαλιά και παρουσία σήμερα. Και θέλω, φίλες και φίλοι, να πω. Εμείς βρισκόμαστε χωρίς άγχος στην πρώτη γραμμή, διότι αυτό το οποίο μας ενώνει είναι η έγνοια μας για αυτόν τον τόπο και η μάχη που δίνουμε από όποια θέση. Κάποιοι άλλοι φαίνονται πολύ αγχωμένοι. Τους άκουσα σήμερα να λένε δώστε μας μια ευκαιρία και εμάς να κυβερνήσουμε. Καλά ρε παιδιά, 40 χρόνια ποιος κυβερνούσε αυτόν τον τόπο? 40 χρόνια ποια οικογένεια κυβερνούσε? Ποιοι ήταν υπουργοί, πρωθυπουργοί, υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί εσωτερικών? Ποιοι κάναν απολύσεις σε δημόσιους υπαλλήλους? Εμείς λοιπόν δίνουμε αυτή τη μάχη δίχως άγχος, αλλά δίνουμε αυτή τη μάχη με απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στις δυνάμεις τις δικές μας, όσο και στην κρίση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Ο ελληνικός λαός θυμάται και ποιοι λαιλάτισαν και ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και ξέρει ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους θα πάει μπροστά για να πάει τη χώρα ακόμα πιο μπροστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους εσάς και κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Προοδευτική Συμμαχία που είστε εσείς. Η Προοδευτική Συμμαχία είναι ο καθένας από εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μικρό κόμμα μπροστά στη μεγάλη λαϊκή παράταξη που τώρα οικοδομείται και ξεκινάει το μεγάλο αγώνα από αυτό το δημοκρατικό τόπο, το δημοκρατικό νησί της Κρήτης. Και αυτή η νίκη θα είναι δική σας. Γεια σας. Καλό αγώνα. Γεια σας. Παρακολουθήσαμε.